Έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη συνάντηση και αναφέρομαι στο νέο ποδήλατο Explore Ultra της ιταλικής εταιρείας 3TAF και τη ΣΚΟ, του νησιού του ποδηλάτου. Μέσα από ένα βίντεο λοιπόν το οποίο γυρίστηκε στο νησί μας, εμφανίζεται και παρουσιάζεται αυτό το νέο μοντέλο ποδηλάτου στον κόσμο που αγαπά το σπορ, αλλά και όχι μόνο. Κοιτάξτε, η Frite είναι μια παλιά σχετικά 64 χρόνια ιστορία. Έχει ιταλική εταιρεία που παράγει τα ποδήλατά της στην Ιταλία και βγάζει μερικά εξαιρετικά καινοτόμα ποδήλατα στην αγορά. Είναι από τις πρώτες εταιρείες που ξεκίνησαν μια νέα κατηγορία που ονομάζεται Gravel, από χωματόδρομος, που είναι ουσιαστικά ποδήλατα που μοιάζουν με τα γνωστά μας αγωνιστικά ποδήλατα, τις κούρσες δηλαδή, αλλά με λάστιχα λίγο πιο φαρδιά κατάλληλα να μπαίνουν στο χώμα. Κάθε χρόνο παρουσιάζει κάποια καινοτομία και φέτος η ιδέα της ήταν να παρουσιάσει. Δεν θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, εννοείται αυτοί που ξέρουν και στην ΚΟ ξέρουν οι περισσότεροι θα τα βρουν. Ήθελε να παρουσιάσει ένα ποδήλατο το οποίο είναι σαν κούρσα, αλλά έχει ελαστικά mounter και μπορεί κανείς να κινείται σε δασικές εκτάσεις. Ψάχνοντας λοιπόν τον ιδανικό προορισμό, έπεσε η πρόταση της ΚΟ. Έγινε η απαραίτητη επικοινωνία. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, τους άρεσε το ιταλικό παρελθόν ίσως του νησιού, τους άρεσε το νησί, είναι το νησί του ποδηλάτου, ότι έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές. Και έτσι λήφθηκε η απόφαση αυτή η παρουσίαση να γίνει στο νησί. Έγιναν 3 βίντεο. Το πρώτο ήταν, δηλαδή υπάρχουν 3, πώς να το πω, τρόποι με τους οποίους προωθείται η ΚΟΣ και το ποδήλατο. Το ένα είναι το αυστηρά τεχνικό βίντεο του ποδήλατου, δηλαδή κάποιος θέλει να δει ότι κυκλοφόρησε ένα καινούριο μοντέλο. Το δεύτερο που ίσως μας ενδιαφέρει εμάς ακόμα περισσότερο είναι μια περιπέτεια, μια τριήμερη περιπέτεια που έζησαν οι συνεργάτες της εταιρείας στην ΚΟ με το ποδήλατο αυτό. Άρα γύρισαν σχεδόν όλο το νησί, έκαναν ένα μεγάλο κύκλο. Και το τρίτο είναι κάποιες προσωπικές, ας πούμε, αναφορές Ιταλών blogger, οι οποίοι ήταν μαζί στην διοργάνωση αυτή, οι οποίοι μεταδίδουν την εμπειρία τους μέσα από τα δικά τους κανάλια. Η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, κύριε Παπαγεωργίου, και η αλήθεια είναι ότι το νησί της ΚΟ έχει δυνατότητα για διαδρομές ομαλές, να το πούμε έτσι, αλλά και για διαδρομές χωματόδρομου, διαδρομές μέσα στη φύση, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομβικό σημείο αναφοράς. Αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο και που ήταν και λόγος να πάρουν αυτή την απόφαση είναι ότι όπως τα περισσότερα ελληνικά νησιά, η ΚΟΣ είναι ταυτισμένη με τις ωραίες θάλασσες, με τις παραλίες, με το καλοκαίρι κτλ. Αυτό που δεν ήξερε κανείς είναι ότι μπορεί στην ΚΟ οποιαδήποτε εποχή του χρόνου να απολαύσει, πέρα από την όμορφη θάλασσα και τις παραλίες, ορεινές διαδρομές, να βρεθεί ξαφνικά σε μια κορυφογραμμή με υπέροχη θέα δεξιά και αριστερά, αλλά και να δει ανέγκυχτα τοπία τα οποία μπορεί να απολαύσει με το ποδήλατό του και το ποδήλατο να είναι το ιδανικό μέσο. Χαρακτηριστικά δύο από τους ποδηλάτες αυτούς για την Λίμνη στο Σύμπετρο είπαν ότι είναι η ωραιότερη διαδρομή, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει από τη Λίμνη που είναι στην κορυφογραμμή μέχρι, που φτάνει σχεδόν μέχρι τη Σγιά, είπαν ότι ήταν η ωραιότερη διαδρομή mountain bike που έχουν κάνει στη ζωή τους. Ήτανε πολύ τιμητικό σχόλιο, πολύ τιμητικό πραγματικά. Κύριε Παπαγεωργίου, πόσο σημαντικό έτσι για να ανοίξουμε λίγο το θέμα είναι να μπορεί το ποδήλατο να ταυτίζεται με συγκεκριμένους προορισμούς? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο ποδηλατικός τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot κομμάτια του τουρισμού γενικά. Ακριβώς γιατί μιλάμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, μιλάμε για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και αυτός που θέλει να επισκεφθεί ένα προορισμό με το ποδήλατο δεν θα το κάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα το κάνει ή την Άνοιξη ή στις αρχές του φθινοπόρου. Με αυτή τη λογική, το ποδήλατο μπορεί να φέρει ποιοτικό τουρισμό που θα θέλει να μείνει κάποιες μέρες στο νησί, γιατί δεν του φτάνουν μία ή δύο μέρες, δεν μπορεί να είναι περαστικός δηλαδή, και ταυτόχρονα τουρισμό που θέλει να ανακαλύψει τα κρυφά μυστικά του νησιού. Θέλει να πάει στο μικρό φούρνο, θέλει να πάει στα μαγαζάκια, θέλει να δει πέρα από τα γνωστά τουριστικά που βλέπει κάποιος. Άρα με αυτή τη λογική θεωρώ ότι το ποδήλατο, ειδικά για τα ελληνικά νησιά, μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ανάπτυξης. Γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στο μηδέν. Μην κοιτάτε με την ΚΟ που έχετε 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ποδήλατα διαθέσιμα κάθε χρόνο για ενοικίαση. Σκεφτείτε όμως ότι αυτά τα ποδήλατα είναι εκεί και αξιοποιούνται από εκείνους που έρχονται στο νησί και βλέπουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να το χαρούν. Δεν τα αξιοποιούν εκείνοι που έρχονται στην ΚΟ αποκλειστικά για το ποδήλατο. Και αυτή είναι πάρα πολύ. Και αυτή τώρα είναι μια ευκαιρία για το νησί να προβάλλει προς τα έξω
ότι όχι απλώς έρχεται κάποιος και επειδή βλέπει ότι το ποδήλατο είναι κομμάτι του νησιού κάνει ποδήλατο, αλλά έρχεται στην ΚΟ αποκλειστικά και κυρίως για να κάνει ποδήλατο. Κύριε Παπαγεωργίου, έτσι για να ολοκληρώσουμε, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι στην φάση που βρισκόμαστε, που βιώνουμε έτσι δύσκολη η καθημερινότητα, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση ανατιμήσεων, υψηλών τιμών στα καύσιμα. Πόσο σημαντικό είναι έτσι να προτείνετε από τους ανθρώπους του ποδήλατου το ποδήλατο ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης γενικότερα και όχι μόνο μια τουριστική ατραξιόν? Προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την κλιματική αλλαγή και με την οικονομία. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις έρευνες που γίνονται σε πόλεις που χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, όπως ας πούμε το Άμστερνταμ, η Κοπενχάγη ή άλλες, η πρώτη απάντηση που δίνουν οι χρήστες του ποδηλάτου στο γιατί το χρησιμοποιείτε είναι γιατί με βολεύει. Και γιατί το γιατί με βολεύει έχει να κάνει με την ταχύτητα στις μετακινήσεις αλλά και με την οικονομία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο άνετοι με τα χρήματα και έχουμε συνηθίσει να ξοδεύουμε και λεφτά που δεν έχουμε. Αλλά κυρίως στην κεντρική και στην Βόρεια Ευρώπη υπολογίζουν τι θα ξοδέψουν. Τώρα λοιπόν που σιγά σιγά έχουν σφίξει τα πράγματα και αρχίζουμε και εμείς να πρέπει να είμαστε λίγο πιο ορθολογιστές σε σχέση με το που ξοδεύουμε τα χρήματά μας, νομίζω ότι το ποδήλατο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και την παρουσία σας στον τηλεοπτικό μας σταθμό.